Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι μια φωτοβολίδα όπως πιστεύουν πολλοί. Και δεν θα σβήσει έτσι εύκολα όπως νομίζουν. Θα είναι δυνατός στην κάλπη της 25ης του Ιούνιου και ακόμα πιο δυνατός στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας για να συμπαρασταθούμε στην κοινωνία, στον εργαζόμενο, στον άνεργο, στον μικρομεσαίο, στον μεροκαματιάρι, στον αγρότη, στους μη προνομιούχους Έλληνες. Γιατί εμείς πολίτες του Κορυδαλλού δεν ξεχνάμε ποιους εκπροσωπούμε. Δεν ξεχνάμε για ποιους βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης για να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντα της κοινωνίας και κυρίως για να εκπροσωπήσουμε και να υπερασπιστούμε αξίες. Αψηφίσαμε στις πιο δύσκολες στιγμές το πολιτικό κόστος όταν είναι να υπερασπιστούμε αξίες. Εμείς αυτό κάνουμε αψηφώντας το πολιτικό κόστος. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω να δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη. Μια δύσκολη όμως μάχη και ιδιόμορφη. Διότι σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση υπάρχει μια διπλή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ιδιομορφία. Είναι μια μάχη που γίνεται λίγες μόνο μέρες μετά τις εκλογές της 25ης του Μάη με την απλή αναλογική και άρα υπάρχει αυτό το βάρος των συσχετισμών της 25ης του Μάη, αλλά ταυτόχρονα είναι μια άλλη εκλογική αναμέτρηση, δεν είναι ο δεύτερος γύρος, είναι μια νέα εκλογική αναμέτρηση που γίνεται αυτή τη φορά με το εκλογικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Και σε αυτή τη νέα εκλογική αναμέτρηση καλούμε τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι κρίνεται η ζωή τους για την επόμενη τετραετία. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση συγκρούονται δύο προγράμματα, δύο σχέδια, δύο εναλλακτικά σχέδια διακυβέρνησης. Αυτό της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη, που έχει και πολλά κρυφά στοιχεία, καθώς άλλα υπόσχεται στον ελληνικό λαό και άλλα έχει καταθέσει στις Βρυξέλλες, στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που κατέθεσε πριν από δύο μήνες, και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν λέει άλλα, αυτά που λέει θα εφαρμόσει και έχει σχέδιο να τα εφαρμόσει. Σε αυτά τα δύο προγράμματα λοιπόν που συγκρούονται θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή των πολιτών όσες μέρες απομένουν μέχρι να κλείσει η κάλπη. Δεν θέλουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι να γίνει συζήτηση πάνω στα προγράμματα. Γι' αυτόν τον λόγο και το βάλανε για δεύτερη φορά στα πόδια από το debate που είχε υποσχεθεί ότι θα γινόταν μετά στις δεύτερες εκλογές.